Είμαστε, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας μετά από αυτό το πολύ σύντομο και λίγο λεπτό break και φυσικά εσείς μπορείτε να συνεχίζετε να τηλεφωνείτε στο 236-57, καλά τα λέω Έλενα. Καλά τα λέω, ναι. Το λέω στο κάτω μέρος της οθόνης, 23, δεν, τα διαβάζεις. 26-57 είναι δυσκολία βλέπω τότε. 23-657 παιδί μου και 2-651... Όχι, παιδιά, 2-651-0, 23-657 δεν είναι δύο νούμερα. Εντάξει, τι καλά την προηγούμενη Δευτέρα που δεν σπάρτησα ρενά το σπίτι μου, το καναπέ μου. Τι καλά και τι. Εγώ λέω να το καθιερώσουμε να βλέπω μία εβδομάδα εγώ από το σπίτι και μία εβδομάδα εσύ, για να δούμε πώς θα είναι. Λοιπόν. Ποριακή σκέψη. Αν δεν είναι μία εβδομάδα, γιατί μου κούρσε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάντα στη χορηγία της εκπομπής. Στο μήνυμα. Πάντα στη χορηγία της εκπομπής είναι το κτήμα Γκλίναβος. Λοιπόν, τα έχουμε καλή σπερίστα, παιδιά. Ζωηρότατο το πάνελ εδώ στον καναπέ. Πάντα. Γελάμε με όλα αυτά που λέτε αλήθεια. Δεν υπάρχει. Τι λέμε, τι εννοείς. Καταρχήν. Δεν σας άρεσε η ανάλυση μας. Πώς είμαστε. Είστε απίστευτοι. Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Το πώς μιλάτε ο ένας με τον άλλον, δηλαδή. Εγώ είναι η χημεία μεταξύ μας. Μην ξεκινάς με γλύψιμο. Δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Μετά από τόσα χρόνια υπάρχει μια χημεία. Ναι. Λοιπόν. Και φυσική και. Καλά, ξέρεις, ναι. Αυτό όμως είναι. Αυτό είναι λίγο. Δεν είναι, αυτό ξέρεις, έχει δύο αναγνώσεις. Γιατί και ο Πας έχει ομοιογένεια και χημεία τα τελευταία χρόνια, αλλά τώρα. Αλλά, φέτος λίγο την έχει χάσει. Και εμείς μπορεί να τη χάσουμε. Αυτό να τη βρίσκω, Νίκο, είναι υπονοούμενο. Όχι, ρε παιδί μου, λέω. Εμείς έχουμε χάσει τη χημεία μας. Εμείς την ψάχνουμε λίγο. Οποίο παραλληλισμό. Για να ακούσω ένα σχόλιο τώρα από όλους για αυτό που είδαμε πριν από λίγο. Ακριβώς. Ποιον μακριμάλι θέλετε πρώτα. Από το καινούριο, το φρέσκο. Πιο φρέσκο. Είσαι φρέσκος. Εγώ είμαι φρέσκος. Στα Γιάννενα. Εντάξει, έτσι όπως το λες είναι λες και έλειπα στο εξωτερικό. Εντάξει. Εκεί που είσαι στο εξωτερικό. Λοιπόν, όχι, εντάξει, τώρα... Είχα εκπληκτική ιδέα να έρθετε να κάνουμε τέτοιο πάνελ. Ναι, είμαστε τρίμπαλο, είπαμε. Ναι. Μπορούμε να κάτσουμε στις 2 η ώρα τα ξημερώματα. Ναι. Αυτό το άγχος πήγω... Και να βάλουμε και λαϊκά. Να βάλουμε και λαϊκά. Το άγχος αυτό θα είστε πολύ σοβαροί. Για πες, Δημήτρη, μπας και σοβαρευτούμε. Να κάνω σχόλιο τι για την εμφάνιση του Πας Γιάννενα. Θες ένα γενικότερο σχόλιο για αυτές τις πρώτες 10 αγωνιστικές που έχουμε δείξει. Όχι, σαν εμφάνιση για μένα η εμφάνιση του Πας του Αγρίνου ήταν εφάμιλη με αυτές που έχει δείξει μέχρι τώρα. Κακώς για περισσότερο από 50 λεπτά, κενά, πολλά κενά στο χώρο του κέντρου, η παραμικρή φάση που δημιουργεί ο αντίπαλος γίνεται γκολ. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Δηλαδή θεωρώ τον γκολ του Τσουκαλά είναι μέσα στα πλαίσια της ατυχίας κιόλας που έχει ο Πας Γιάννενα, αλλά για μένα δεν πρέπει να σταθούμε μόνο σε αυτό. Έχει δεχθεί 19 γκολ σε 10 μάτς μέχρι τώρα. Μετά τον Πανετολικό που έχει δεχθεί 20, έχουμε τη δεύτερη χειρότερη άμυνα. Τουλάχιστον ο Πανετολικός έφαγε 10 σε 2 παιχνίδια μαζεμένα. Ναι, δηλαδή. Καλονί και Πανιόνιο νομίζω. Είναι καλό και κακό αυτό. Δεν ξέρω, έχει. Εντάξει, το θέμα είναι ότι ξέρεις ότι θα μπεις στο γήπεδο πλέον με τον Πας Γιάννενα, ειδικά για φέτος, και θα δεχθεί γκολ. Αυτό το ξέρεις. Και είναι πολύ άσχημο που το εισπράττουμε όλοι απ' έξω, είτε μας στο γήπεδο είτε στην τηλεόραση. Φαντάζομαι οι παίχτες που παίζουν πώς το αισθάνονται και πώς το βιώνουν. Δεν ξέρω αν οι παίχτες που είναι επαγγελματίες έχουν αυτή την αντίληψη. Μα με το λες. Την έχουν, δεν μπορεί. Πάντα επηρεάζεσαι. Βέβαια το θυμητό είναι. Σε τρία μάτια το ότι μόλις έβαζε γκολ ο Πας Γιάννενα, δεχόταν αμέσως γκολ. Μα το είδαμε με τον Ηρακλή να συμβαίνει σε 2-3 λεπτά και στο πρωτάθλημα και στο γήπεδο. Σωστό, σωστό. Λες και βλέπεις φάση καρπό. Ξέρεις τι θέλω να ρωτήσω, Δημήτρη, συμφωνείς με τον Πετράκη ότι είμαστε άτυχοι σε ένα ακόμη παιχνίδι. Δηλαδή χρησιμοποιεί αυτή τη δικαιολογία μόνιμα, έχει γίνει καραμέλα. Είναι ένας αξιόλογος ο άνθρωπος ο Πετράκης και πολύ καλός προπονητής. Κανείς δεν τον έδει αυτό. Μήπως χάνουμε λίγο το δέντρο. Ξεκίνησε μουρμούρα μου φαίνεται τώρα. Μήπως χάνουμε το δάσος και κοιτάζουμε το δέντρο όταν λέμε συνέχεια ότι είμαστε άτυχοι. Κοίτα, μετά από 10 αγωνιστικές να επικαλείσαι συνέχεια τη λέξη ατυχία, καταντάει λίγο κουραστικό. Αυτό λέω. Εντάξει, μετά από ένα σημείο πρέπει να καταλάβουμε ότι η ομάδα όντως έχει αμυντικά κενά και φαίνεται σε κάθε μάτς. Να πω εγώ το δηλαδή, αντίθετο. Σήμερα, για παράδειγμα, ο κατά τα άλλα πολύ καλός στην τελευταία τριετία Τσουκαλάς ήταν κάκιστος. Και δεν στέκομαι στον γκολ που έβαλε το αυτογκολ. Θα κάνει αυτό ένα κακό παιχνίδι. Overdose, ρε παιδί μου. Ο Κοζερό, ο Κοζερό. Δεν έχει κάνει απίστευτο σε ρίση με το Συμφωνώ, δεν αντιλέγω. Κάποιοι πολλοί θα τον κατακρίνουν και για το αυτογκολ. Έτσι, ότι ήταν λάθος η κίνηση να βάλει το κεφάλι. Γιατί το διάβασα και κάπου στα social media και τρελάθηκα. Λέω, δεν διαβάζει, θα σου κέντα κίνητα. Από εκεί και πέρα δεν στέκομαι όμως και στο σκεπτικό ότι ο Πας είχε περισσότερες τελικές. Αυτό που είπα πριν, όντως το είδα στα στατιστικά, είχε 14 φάσεις ο Πανετολικός, 7 ο Πας Γιάννενα. Τελικές προσπάθειες, έτσι. Ναι, 8 βέβαια στο τέρμα ο Πανετολικός, 5 ο Πας Γιάννενα. Αυτό κάτι λέει. Έχουν σημασία πολλές φορές και τα στατιστικά, έτσι. Και το δεύτερο γκολ για μένα είναι ακόμα πιο κραυγαλαίο των αμυντικών αδυναμιών που έχει η ομάδα. Δηλαδή, κάνει το σπάσιμο Μαρκόφσκι και φεύγει από τη σέντρα και τον ακολουθούν 4 παίκτες του Πας Γιάννενα και δεν του πιάνει κανένας. Είναι όλοι από πίσω όμως γι' αυτό. Τον ακολουθούν. Δηλαδή είναι, τρέχουν πίσω του. Ναι, ο Μαρκόφσκι είναι 1,90 και σαν κέντρο βάρους είναι πολύ πιο ψηλός από ότι κάποιοι άλλοι π.χ. όπως. 1,90 είναι ο Μαρκόφσκι. Ξέρω, ο Κοζορώνης. Ναι, έκανε εξαιρετική εμφάνιση με ο Μαρκόφσκι, παρεμπιπτόντως, μια που το λες. Για να ακούσω την άποψη και των άλλων δύο. Εγώ θα. Λευτέρη μου, όχι. Όχι. Ναι, έχει πάρει σειρά προτεραιότητα νωρίτερα στο χαρτάκι εκεί που βγάζει. Προηγείται, κατάλαβα. Νόμιζα ότι θα το πάμε κατά σειρά όπως είναι. Έτσι, έτσι. Μιχάλη, σε ακούμε. Θεωρώ ότι αυτό που είπε ο Δημήτρης είναι πολύ σωστό. Τα στατιστικά λένε την αλήθεια. Το 14-7 είναι πολύ σημαντικό. Είναι οι διπλές ακριβώς φάσεις. Που σημαίνει ότι ο Πας θα μπορούσε να δεχτεί και περισσότερα γκολ. Αλλά εγώ θα μείνω
στο ότι παρότι η χρονιά δεν έχει ξεκινήσει καλά για τον Παζιάννα στο πρωτάθλημα, γιατί στο κύπελο ένα μάτσα έχουμε, θα πω ότι ο Πετράκης έχει ακόμα ψυχραιμία και ηρεμία και αυτό μπορεί να την μεταδώσει στους παίχτες. Αυτό το διαπιστώνουμε όχι μόνο όταν είμαστε στο Ζωσιμάδες σε κάποιο εκτός έντρας μάτσα, αλλά και όταν ο Γιάννης ο Πετράκης βρίσκεται και στους αγώνες του Ερασιτεχνικού, που πραγματικά βγάζει την ηρεμία και... Καλά, εκεί παρακολουθεί μάτσα. Δεν μπορεί να είναι εκνευρισμένος. Σίγουρα. Γενικώ δεν είναι ήρεμος σαν άνθρωπος. Είναι ήρεμος. Δηλαδή, αν είναι εκεί εκνευρισμένος, θα γίνεται μέσα στα αποδυτήρια του ΠΑΣ. Παρ' όλα αυτά, Νίκο, η επαφή με τον κόσμο, στην επαφή με τον κόσμο. Ναι, κατάλαβα τι λες. Ναι, ναι, ναι. Είναι σαν άνθρωπος ο Πετράκης. Ναι, όχι, έχουμε την ευκαιρία να το γνωρίσουμε πολύ κοντά, αλλά... Αν ήταν περισσότερο αγχωμένος δηλαδή για την ομάδα, το έβγαζε και όταν θα έβλεπε κάποιο από εμά ή κάποιο από το περιβάλλον του Παζιάννα. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή η ηρεμία μπορεί να μεταδοθεί στους παίχτες. Αυτό πρέπει να κοιτάξει περισσότερο η τεχνική ηγεσία του Παζιάννα και νομίζω ότι δεν έχασε ούτε τη φόρμα του, ούτε το ταλέντο του που είχε την προηγούμενη χρονιά. Δεν είχαμε ταλέντο, νομίζω. Παζιάννα. Αυτό ήταν το χρήσιμο το Λεμονιά, αλλά. Έβγαλε και δύσκολο πρόγραμμα, να τα λέμε αυτά έτσι. Δεν είναι μόνο ο Νίκο το δύσκολο πρόγραμμα. Δεν είναι όλα τα μάτια δύσκολα. Θεωρώ ότι ξεκίνησε κάπως λάθος η χρονιά. Όταν παίζει με τις ομάδες. Με το Αγρίνιο, με τον Ηρακλή ήταν δύσκολα μάτια. Όλοι έχουν τον βαθμό δυσκολίας. Δεν υπάρχει κανένα εύκολο μάτια. Δεν θέλω να το βλέπουμε μόνο εκεί. Δηλαδή. Τι θεωρείτε ότι φταίει. Έλενα, άκουσα και το εξής εξωφρενικό την πρώτη αγωνιστική που παρακολουθούσα τον αγώνα με τη Βέρεια. Λέει, θα πάμε 10 σερί μάτς χωρίς να χάσουμε. Ποιος το λέει. Είπε κάποιος φίλαθλος. Καλά, ο φίλαθλος μπορεί, μπορεί να θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν έχει να κάνει. Ένας φίλαθλος ο οποίος είναι τεκμηριωμένος και του βγαίνουν πάντα. Τέλος πάντων, είδαμε ότι δεν βγαίνουν έτσι τα πράγματα. Από την πρώτη αγωνιστική είδαμε ότι λείπει κάτι στον Παζιάννα. Ίσως μια μεταγραφή θα ήταν καλό. Αλλά από εκεί και μετά νομίζω ότι η ηρεμία αυτή τη στιγμή απουσιάζει από το. Γι' αυτό σας φέραμε απόψε εδώ να μας πείτε τι λείπει. Για πες, Λευτέρη, εσύ. Δεν θεωρώ ότι ο Παζιάννα γενικά έχει κάνει κακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Τώρα, αν, λέμε, αν το θεωρείς με τις προηγούμενες χρονιές, είναι σχετικά κακό. Αλλά δεν νομίζω με το πρόγραμμα. Βάσει του προηγούμενου, πάμε, Λευτέρη. Βάσει του φετινού προγράμματος. Δεν παρουσιάζει πάντα κακό πρόσωπο. Τα τελευταία μάτια δείχνει ότι έχει αμυντικά προβλήματα γενικά. Οι αυτοματισμοί βγάζει την επίθεση και στο κέντρο. Σε πολλά παιχνίδια τη λέμε πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ δεν τα έχουν παίξει αυτά τα παιχνίδια στου αυτοματισμού. Έχει πολύ καλού αυτοματισμού. Αλλά δεν δηλαδή, ξέρει και διαφορά που έχω το κομμάτι όμω. Ναι. Ότι από τη μέση και μπροστά, ειδικά στην επίθεση που λες, δεν έχει χάσει παίκτες ο ΠΑΣ φέτος. Αυτούς που έχασε και φύγαν το καλοκαίρι ήταν από τη μέση και πίσω. Σωστό, αυτό δηλαδή. Άρα γι' αυτό το λόγο η ομάδα δέχεται σε κάθε μάτι. Ναι. Συμφωνώ και με του δυο ότι θέλει ενίσχυση η ομάδα στην άμυνα και οι αλλαγέ των προσώπων συνέχεια στα στόπερ. Δημιούργησαν μια αναταραχή. Γι' αυτό και νομίζω ότι. Σωστή παρατήρηση. Ίσως γι' αυτό, αυτό που λες τώρα, ίσως αυτό στέκεσαι και εσύ που μου είπες πριν για τον Μάρκο τον Βελίδη, ότι φέτος φαίνεται λίγο πιο. Όχι απαθής. Ασταθής. Πιο ασταθής, ναι. Ίσως γιατί νιώθει την έλλειψη σιγουριάς μπροστά του. Ναι, αυτή η αλλαγή που λέει ο Λευτέρης ισχύει σε κάθε μάτσα. Και σήμερα έλειπε ο Τζιμόπουλος, φαίνονταν πάλι αυτό. Γενικά, να μην μένουμε σε πρόσωπα, αλλά νομίζω είναι ότι υπάρχουν κομβικά, όμως κάποια πρόσωπα. Δεν γίνεται. Παράδειγμα, ότι δεν παίζει ο Λίγα αυτό το διάστημα, το ότι ο Στρούνα είναι ένα κακό Στρούνα, μακριά από τον καλό του. Αυτό φέτος είναι ένα άλλο παίκτη, το έχω γράψει και στην εφημερίδα. Νομίζω ότι όλα αυτά συνθέτουν αυτό το σκηνικό το οποίο βλέπουμε. Όλοι οι παίκτες διανύουν μια περίοδο κακής φόρμας. Δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσει. Και ο Τσάβες, νομίζω ότι μπορεί να σου κάνει την μπαλιά. Όπως έκανε και στον γκολ που πέτυχε ο Παζιάννα τώρα στο Αγρίνιο. Καταπληκτική ασίστ. Πολύ καλή ασίστ. Πώς το πες, πάσα διαβήτης. Πάσα διαβήτης ακριβώς. Έκοψε την άμυνα στη μέση. Ναι, αλλά ο Τσάβες έχει αυτό που δεν είχε σε άλλες χρονίες, τον ασφαλιστικό τομέα. Αυτό που θέλω να σημειώσω. Επιτέλους μαρκάρει ο Τσάβες. Ένα σημαντικό κομμάτι αυτό. Είναι ότι δεν έχει τη διάρκεια των 90 λεπτών που είχε πέρυσι στην σεζόν. Δηλαδή μπορεί να κάνει κάποια ξεσπάσματα, να βγάλει μια τέτοια παλιά. Που θα σου κάνει τον γκολ ο επιθετικός, αλλά δεν έχει τη διάρκεια των 90 λεπτών. Αν μπορούμε να δούμε λίγο πάλι αυτή τη μαγική ασίστ του Τσάβες, αν μπορεί το κοντρόλα μας το φτιάξει το βίντεο όσο μιλάμε. Ήταν πραγματικά μαγική ασίστ. Είχε βγάλει και Δημήτρη μία ο Τσουκαλάς με τον Παναθηναϊκό, με τον Ήλιτς, μια απίστευτη πάσα. Ναι. Θεωρώ ότι για μένα ήταν η καλύτερη πάσα που είχα δει. Αν μπορούμε να το ξαναδούμε, γιατί ήταν πραγματικά γκολ για Όσκαρ. Μια και πάμε στο σημερινό μάτς. Να πούμε ότι κομβικό σημείο στο παιχνίδι είναι ότι ο Πετράκης πήγε να ρισκάρει νωρίς το παιχνίδι. Δηλαδή βγάζει στον Τσουκαλά, εντάξει, είναι κακό στο παιχνίδι, αλλά είναι στυλοβάτη στο κέντρο για τον Παζιάννα και κατεβάζει τον Γιάκο στη θέση του. Ναι, ναι, συνέχισε, Λευτέρη. Ναι, κατεβάζει τον Γιάκο στη θέση του να παίξει. Και σε εκείνο ακριβώς σημείο που έχει γίνει αλλαγή, που έχει γυρίσει ο Γιάκο στο κέντρο,
Γίνεται το λάθος και γίνεται αντεπίθεση ο Αναπλανητικός και κάνει το 2-0. Και εμένα με εξένησε η αλλαγή του Τσιπρά. Αν παρατηρήσει το Τζάβες με το που υποδέχεται την μπάλα με το αριστερό, χωρίς να δει δεξί, εξωτερικό και την πετάει. Ξέρει ακριβώς τι γίνει. Ακριβώς. Μπράβο. Γι' αυτό είναι η μανούλα ο Τσάβες, γι' αυτό κάνει τη διαφορά. Έχει πάρα πολλά λανάλατα όπως λέμε, τα οποία τα έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά νομίζω ότι πάντα μπορεί να σου κάνει τη διαφορά ένα παίκτη που δεν μπορεί να. Θα πει κάποιο αυτό που έλεγα ότι βοήθησε η αλλαγή αυτή να είναι πιο επιθετικό ο Παζιάννα, βγάζοντα τον Τζουκαλά. Αλλά κάθε επίθεση που έκανε ο Παναθηναϊκός ήταν επικίνδυνη. Ναι, σωστό. Και δεν κατάλαβα την αλλαγή του Καρανίκα, να σου πω την αλήθεια. Βγάζει δεξί μπακ και βάζει δεξί μπακ το Λίλα. Δεν το κατάλαβα. Γιατί ο Καρανίκα με εκείνο σημείο ήταν πολύ καλό. Περίμενε να πάρει περισσότερο από το Λίλα, προφανώς. Δεν ξέρω. Ή είχε κάτι άλλο στο μυαλό. Ξέρω. Για μένα, να σου πω την αλήθεια, καλή κίνηση ήταν που τράβηξε τον Γιάκο προς τα πίσω. Τώρα θα βέβαια τα σχολιάζουμε εκ των υπόλοιπων εκκίνησης. Να μην πούμε και σε πολύ τεχνικές αλλαγές. Δεν είμαστε UEFA, έχουμε στα Γιάννενα στην ομάδα. Και UEFA Pro. Καλή βάση αυτή. Θα την πούμε μετά και τώρα στην Χριστόφορο. Πολλοί προπονητές σήμερα στο συγκεκριμένο. Δεν το συζητάμε, είμαστε όλοι coach. Όχι, καμία σχέση. Απλά σχολιάζουμε αυτά που βλέπουμε και δυστυχώς ο Πάσης έχει κάποιες παθογένειες που δεν τις αλλάζει μετά από 10 αγωνιστικές. Εγώ στέκομαι στην άμυνα γιατί στην άμυνα υποτίθεται ο Πάσης έκτισε ό,τι έκτισε όλα τα χρόνια. Πρέπει να δουλέψει όμως για να αλλάξουν αυτά. Τα κακό σχήματα δεν αλλάζουν. Εμένα ο τελευταίος στόχος αμάξης που φταίει είναι ο Πετράκης. Ναι, συμφωνώ. Ό,τι του δίνεις θα δουλέψει ο άνθρωπος. Αυτό γίνεται πολύ με τις προπονητές στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν συμφωνώ. Έχουν οι διοικήσεις για να καλύψουν τα δικά τους λάθη, διώχνουν τις προπονητές. Δεν βλέπεις ο Ζωζέ τι φτιάχνει στην Αγγλία. Όπως ο Ζωνίδης φέτος. Στο Βασίλης βέβαια δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Δεν έχει δείξει ότι διώχνει τον προπονητή. Σε εμπιστεύετε. Όχι, ναι. Παράδειγμα και παρά τα άσχημα αποτελέσματα. Υπήρχαν διάφοροι που γράφαν περί μετακίνησης Πετράκη. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα και δεν νομίζω ότι ανακύψει δηλαδή ότι και να συμβεί. Ποιος θα έρθει αυτό το θέμα, πραγματικά. Δεν πάμε να μιλήσουμε με Πετράκη και να πάμε στη διαδικασία. Η ηρεμία που προσδίδει στην ομάδα με το ύφος του και με τη συμπεριφορά του την έχει ανάγκη η ομάδα. Με όλα αυτά που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια. Διοικητικά, τερτύπια, ο κόσμος δεν πάει στο γήπεδο. Πέντε νοματέοι είναι στο ζωσημάδι αυτή τη στιγμή. Είναι αστείο που το συζητάμε. Κάντε ένα σχόλιο και γι' αυτό τη δική σας αίσθηση. Γιατί θεωρείτε ότι παράδειγμα για τα τελευταία παιχνίδια. Έλενα, να πω κάτι. Μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια, την τελευταία 15ετία θα πω εγώ. Πολύ ο Παζιάννα άλλαζε τους προπονητές 2 και 3 κάθε σύνθεση σεζόν. Φαινόμενο, σύνθεση φαινόμενο αυτό. Αλλά νομίζω είναι η μοναδική φορά. Επίσης στο Βασίλειο του έχουμε μια σταθερότητα στο θέμα προπονητή. Η αλήθεια είναι αυτή. Μπορεί να λέμε άλλα, αλλά τα καλά τα λέμε. Τα λέμε, τα επισημαίνουμε τα καλά. Τα λέμε και τα γράφουμε. Την πρώτη χρονιά μόνο δεν στηρίχθηκε ο Παράσχος. Την πρώτη χρονιά μόνο έγινε αλλαγή προπονητή κατευθείαν. Την πρώτη χρονιά νομίζω ήταν όλα λίγο περίεργα. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα που τα ζήσατε. Αυτό το φαινόμενο κόσμος γιοκ, η Δημήτρη πώς το. Για να ξεκινήσει να πει ο Δημήτρης, ναι. Βλέπεις. Όλοι πετάνε τον μπαλάκι στον πρόεδρο. Ότι έχει κάνει όλα αυτά που έχει κάνει στην ομάδα με τη μία διοδότηση εδώ και τόσα χρόνια. Είστε γκρινιάρι γι' αυτό. Η ομάδα θέλαμε και όλοι θέλουμε να φτάσει κάποια στιγμή στο ευρωπαϊκό σκαλοπάτι. Το θέμα είναι πότε είμαστε έτοιμοι. Εγώ στέκομαι σε κάτι που είχε πει είχα ακούσει πριν κάποιους μήνες τον παλέμαχο παίκτη, τον Λόκο, σε μια συνέντευξη ραδιοφωνική και είχε πει ότι πού να πάμε στην Ευρώπη, με τι γήπεδο, με τι υποδομές και με ποιες υγιείς βάσεις που έχει η ομάδα. Σωστό είναι αυτό. Το να βγούμε απλά και μόνο να καλύψουμε ένα εγωιστικό κομμάτι, να πούμε ότι ναι, βγήκαμε στην Ευρώπη, όπως μεγαλώσαμε με τους πατεράδες, τους παππούδες, μας λέγανε για τη μεγάλη ομάδα του παρελθόντος, είναι οκ, okay, να το πω έτσι. Που λένε και στο χωριό μου κιόλας. Να το πω το οκ. Okay. Λέει να γκέι στο χωριό σου. Από εκεί και πέρα το να βγεις και απλά να κάνεις το πυροτέχνημα δεν έχει νόημα. Κατ' εμέ. Τα τεχνικά θέματα της ομάδας. Τα πάντα. Έχει ομάδα βάση αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, προπονητικό κέντρο. Όχι. Ας πιάσουμε τον Πανετολικό που παίξαμε σήμερα. Σωστά. Όλοι ξέρουν που αγωνίζεται, που κάνει προπόνηση ο Παζιάννα και ποιες ομάδες συμμετέχουν σε αυτά τα γήπεδα. Δεν ξέρω αν είναι έλλειψη πόρων ή αν είναι έλλειψη θέλησης και πεποίθησης κάποιων ανθρώπων να χτίσουν κάτι παραπάνω, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Λες για το Ημιλέον τώρα. Για τα Ημιλέον, ναι, του Πανετολικού. Άρα ο κόσμος πετάει τον μπαλάκι στον πρόεδρο, αλλά δεν θεωρώ ότι αν βγαίναμε Ευρώπη ξαφνικά θα γέμιζε τόσο σημάδες. Καλά, ναι. Ούτε είναι το οικονομικό κομμάτι. Γιατί πέρυσι, π.χ. με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, υπήρχε sold out με εισιτήριο 20 ευρώ. Μα χαρακτηριστικό αυτό που λες τώρα, το αντίθετο. Σε αυτά τα παιχνίδια με Ηρακλή και η Πανθρακικό που είχε γενική στο 10 ευρώ, ήμασταν μεταξύ συγκοινών και φίλων. Εκκλησία, κερί. Σωστά. Εκεί δεν ακουγόταν. Παιδιά, να θυμηθούμε που είναι από 7-8 χρόνια όταν ο Παζιάννα γέμιζε το γήπεδο με τον Παύλο Μελά, έτσι. Καλά. Με τον Παύλο Μελά και τον Θερμαϊκό γέμιζε το γήπεδο. Είχε... Σε μικρότερες κατηγορίες. Τότε ήταν. Είναι αυτό που έλεγε ο Νίκος πριν για τον Όφη και για ομάδες που είναι στον Αδύρ. Ο κόσμος ξαφνικά συσπυρώνεται. Με Αλέξη Κούγια θα πω εγώ. Και μήπως είσαι κουγικός ή το έχω καταλάβει. Δεν, όχι, δεν είμαι κουγικός. Είδα θέμα ότι ήταν η επανάληψη ομάδα, συσπυρώθηκε ο κόσμος. Αυτό. Αυτή η ομάδα. Αυτό όπως αυτό είναι για το restart που είχε πει τώρα στον Όφη είναι μια διαφορετική ιστορία. Ακριβώς. Πάμε η Λάρισα, είναι σε άλλο μοτίβο ομάδα, τέλος πάντων να συγκρίνουμε.
Και ήταν σωστό το μήνυμα του φίλου όταν συγκρίνει τρεις επαρχιακές ομάδες και ναι, πόλεις αντιστοιχείς. Ναι, ως δυναμική. Και αυτές οι ομάδες κάποια στιγμή πρέπει να πρωταγωνιστήσουν. Ναι, όμως μην ξεχνάμε ότι στο Ηράκλειο τουλάχιστον υπάρχουν περισσότερο φύλαχλοι του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ. Ναι. Ενώ στη Λάρισα νομίζω είναι οι περισσότεροι ΑΕΛ, έτσι. Ναι, σίγουρα. Το 80% σίγουρα. Δεν νομίζω ότι πολύ για το Ηράκλειο. Νομίζω ότι είναι πολύ τοπική θέση και είναι πάρα πολύ ωραία. Και στην Λάρισα ισχύει αυτό που λες όσο το έχω από χρόνια εκεί. Αυτό με τον κόσμο πάντως είναι μεγαλύτερη αδικία για τους παίκτες και τον προπονητή. Για την προσπάθεια που κάνουν που δεν στηρίζουμε πρώτα απ' όλα τους ίδιους τους παίκτες. Αυτό που είχε πει πέρυσι ο Μιχαήλ και ο Γιώργος Οντάσιος στη συνέντευξη με τον Εγωτέλη, αν τη θυμάστε, που λέει δεν έχεις το γήπεδο για τον πρόεδρο. Έχεις τη για μας. Σίγουρα. Οκ, ναι. Όλοι ξενερώνουμε με ό,τι γίνεται, που δεν βγαίνει ομάδα Ευρώπη και που πέρυσι θα μπορούσε υποτίθεται να βγει. Αλλά υποτίθεται πας στο γήπεδο να χειροκροτήσεις την ομάδα και τον προπονητή. Δεν είναι μόνο αυτό, Δημήτρη. Ξέρεις τι μου είπαν τρεις οπαδοί του Πάσκου που ήταν εδώ σε αυτή τη θέση την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι η χρονιά είναι νερόβραστη, λέει. Ο κόσμος δεν πάει στο γήπεδο, δεν έχει κίνητρο. Δηλαδή, τι να δει. Ποιο είναι το κίνητρο. Όμως δηλαδή, για τον οπαδό, υποτίθεται πας, γιατί αγαπάς την ομάδα. Είναι νερόβραστη χρονιά, λέει. Ξέρουμε ότι θα σωθούμε εύκολα. Μήπως έχει έχω μάθει και ο κόσμος από τη χρονιά του Χριστόπουλου και μετά. Έχουμε καλομάθει. Να σίγουρα έχουμε καλομάθει. Μεγαλώσαμε, υποτίθεται, με την ομάδα σαν σερ και ξαφνικά είμαστε εκεί που είμαστε αυτή τη στιγμή. Κοίτα, αυτό περί ατυχίας πάντως που λέει ο Πετράκης, εγώ νομίζω ότι ισχύει το αντίθετο. Απλά φέτος δεν έχουμε την τύχη που είχαμε καλά και του Χριστόπουλου. Ήταν μια χρονιά απίστευτη που το άστρο είχε κάτσει πάνω από του Ζωσιμάδες, ότι όλα του πηγαίναν όπως τα επέλεγε ο Χριστόπουλος. Και ήρθε εκείνη η φανταστική χρονιά. Απλά φέτος δεν έχει τύχει. Και αποδείχθηκε ότι δεν ήταν και τόσο τα πράγματα για τον Χριστόπουλο έτσι όπως φαίνονταν, γιατί είδες η πορεία του. Άρα, δεν ήταν τόσο καλός ο Χριστόπουλος. Είχε και άλλο. Ήταν και μια τυχερή χρονιά. Και γενικότερα αυτά τα χρόνια είχαμε τύχη, ρε παιδί μου. Αυτό που λέμε ποδοσφαιρική έμεινε την είχε ο Πάσκ, που φέτος δεν την έχει. Και η φάση με τον Τζουκαλά και το πώς σοφαρίστηκε στη Βέρεια. Και γενικότερα σε αυτά τα παιχνίδια έχουμε δει κάποιες συγκεκριμένες φάσεις, οποίες ήταν αυτό που λέμε ατυχία. Πάντως θεωρώ ότι όχι όμως το σύνολο των παιχνιδιών. Αν δεν υπήρχε ο κόουτς ο Πετράκης τώρα στον πάγκο, η ομάδα αυτή τη στιγμή θα ήταν σε πολύ χειρότερη μοίρα. Μετά από ό,τι έχει περάσει φέτος τόσα αρνητικά αποτελέσματα, τόσες αδυναμίες, κρατάει πολύ καλή ισορροπία στην ομάδα. Απορροφάει τους κραδασμούς. Πάρα πολύ. Λίλα. Ναι, όλο αυτό το σενάριο το οποίο έχει εξελιχθεί με τον Άντι Λίλα. Θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει και κυκαιώνας γεγονότων και να γίνει ο κακός χάμος στην ομάδα. Δεν ξέρουμε τι γίνει στα αποδυτήρια. Πάντως προς τα έξω φαίνεται ότι και απορροφά τους κραδασμούς όπως είπε ο Νίκος και γενικότερα κρατάει σωστά τη ισορροπία. Διπλωματική στάση κρατάει με το θέμα του Λίλα. Δεν ξέρω αν. Προς τα έξω, αλλά και προς τα μέσα νομίζω ότι. Δεν ξέρω αν είναι τόσο ευχάριστο για τη διοίκηση αυτό, το ότι κρατάει τόσο διπλωματική στάση με το θέμα του Λίλα. Δεν το ξέρω αυτό. Μα το έχει ανάγκη όμως και η διοίκηση. Δεν ξέρεις τι μιλάει. Είχε πει και στην συνέντευξη τύπου μετά από έναν αγώνα τον τελευταίο του Άντι Λίλα, έτσι, που είπε ότι εγώ έχω συζητήσει με τον παίχτη. Τώρα τα συμπεράσματα δικά σας. Και ο πρόεδρος κοιτάει αν είναι ήρεμα τα αποδυτήρια. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που μετράει γι' αυτό. Δεν τον ενδιαφέρει δηλαδή τι γίνεται. Εγώ νομίζω ότι έχω στο Βασίλη, τώρα δική μας εικασία. Λευκό του δίνει τη διαχείριση του Πετράκη. Ναι, αυτή την εντύπωση έχω. Ναι. Στο ποδοσφαιρικό τμήμα τουλάχιστον. Να κλείσουμε Super League. Να πάμε ένα σχόλιο από όλους για το τι πρωτάθλημα βλέπουμε. Δηλαδή, πώς σας φαίνεται το πρωτάθλημα και τι βλέπετε ότι έχουμε διανύσει το 1/3, βγαίνουν κάποια πρώτα συμπεράσματα. Και τι περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα για να πάμε σιγά-σιγά έτσι και στο ερασιτεχνικό μας. Θα ξεκινήσουμε αντίστροφα αυτή τη φορά. Ναι. Από το Λευτέρι. Ναι. Λευτέρι. 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 Λευτέρι, όπως είπατε και πριν, είναι ο Πανιώνιος φέτος. Κάνει την ανάλογη χρονιά που είχε κάνει ο Παζιάννα με τον Χριστόπουλο. Μέχρι στιγμή. Μέχρι στιγμή. Φαίνεται παράλληλες οι πορείες. Με περισσότερους Έλληνες παίκτες. Με περισσότερους Έλληνες παίκτες. Και έχει καλές ακαδημίες ο Πανιώνιος γενικά. Καταφέρνει όλα αυτά τα χρόνια να βγάζει καλές ομάδες, να παρουσιάζει ανταγωνιστικές ομάδες. Πάντα έχει. Η Ακαδημία του Πανιωνίου ανέκαθεν ήταν από τις καλύτερες στην Ελλάδα. Είναι ένα πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων. Μία είναι Ολυμπιακός. Μόνος του. Και όλοι οι άλλοι είναι. Μετά το χάο. Πάει με πέμπτη Ολυμπιακός. Πάνε με τρίτη. Δευτέρα τρίτη. Το χάο. Ναι, εγώ όπως είπα πριν δεν θεωρώ ότι κάνει άσχημη πορεία ο Παζιάννα. 11 βαθμοί δεν είναι και. Κακή συγκομιδή. Να σωθεί εύκολα υπάρχει. Δεν θεωρείται ότι θα είναι αγχωτική η συνέχεια. Δεν νομίζω, γιατί φέτος πέφτουν δύο ομάδες. Και υπάρχουν και πολύ χειρότερες ομάδες. Και πολύ χειρότερες ομάδες. Δηλαδή, και ο Λιβαδιακός μπορεί να είναι σε αυτή τη θέση που είναι, αλλά βλέπετε ότι αρχίζει να πέφτει, δεν έχει πάρει σε τελευταία μάτς. Ο Λιβαδιακός όμως έχει πρόεδρο τον Κομπότη, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Τι πει δεν έχει πρόεδρο τον Κομπότη. Τους βαθμούς που του πήρε πέρυσι τις τελευταίες αγωνιστικές, του πήρε τώρα στην αρχή. Δεν πιστεύω να του πάρει πάλι. Είχε πολύ καλούς παίκτες από την Λαμάσια της Μπαρτσελόνα. Έγινε Μπαρτσελόνα. Τώρα που στην Μπαρτσελόνα είδατε με την ανεξαρτητοποίηση της Καταλωνίας. Ναι, είναι μεγάλο θέμα αυτό. Μιχάλη, τι λες τώρα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Εγώ θα πω καταρχήν. Καλησπέρα σα και καλή βραδιά. Δεν το είπε, δεν το είπε. Δεν το είπε. Αυτά τα λέμε εκτός αέρα, έτσι. Όχι, τα πεις στον αέρα, θα παρεξηγηθούμε. Και στον αέρα. Τα έχω πει και στον αέρα και πρέπει να τα ξαναπείς.
Δεν είμαστε για αυτό εδώ. Επιπλέον το κοντρόλ πρέπει να συνεχίσει. Ευχαριστώ κύριε Παπαϊωάννη. Με έχετε κουράσει με τι μπάλε και οι τρει. Τι έχουμε κουράσει. Λοιπόν, εγώ θα την αφήσω κάτω. Σιγάστε λίγο, με έχετε κουράσει. Λοιπόν, το σχολείο μου για τη Super League είναι ότι καταρχήν θα ξεκινήσουμε τι προσδοκίε των οπαδών τη ΑΕΚ. Ήταν πάρα πολύ μεγάλε. Όπω και να το κάνουμε, είναι μια νεοφώτιστη ομάδα αυτή τη στιγμή. Όσο βαριά φανέλα και να έχει. Μ' αρέσει γιατί ο Μιχάλη Τσάγκας κάνει πάντα τη διαφορά. Τώρα πάλι. Μα έκαψε. Λοιπόν, είναι μια νεοφώτιστη την ΑΕΚ. Μα είναι νεοφώτιστη. Παρεμβαίνει ο Μελισανίδης. Είναι νεοφώτιστη. Είναι νεοφώτιστη. Όπως και ο Ηρακλής. Και ανάμεσα από τις δύο να. Είναι ιστορικές ομάδες, αλλά νεοφώτιστες. Συμφωνώ. Ανάμεσα από τις δύο όμως να πούμε και το άλλο, Νίκο. Και Έλενα, φυσικά. Και οι άλλοι ακούνε. Εμείς. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Πε τα μόνο. Απευθυνόμαστε στους παρουσιαστές γι' αυτό. Σωστά. Στο κοινό σου, Μιχάλη, ποια κάμερα επικοινωνεί, Μιχάλη, παιδιά, την 4. Την 4 Μιχάλη. Έλενα, σε επαναφέρω στην τάξη, παρακαλώ. Δεν ξαναμιλάω. Δεν σε ξαναδιαβάζω. Ανάμεσα από ΑΕΚ και Ηρακλή, να πούμε ότι ο Ηρακλής είχε πολλά περισσότερα χρόνια στις χαμηλές κατηγορίες. Έκανε πολλά χρόνια το αγροτικό του, να το πούμε έτσι. Και νομίζω ότι έχει πολύ περισσότερο την εμπειρία για να βγάλει το κάτι καλύτερο από την ΑΕΚ. Από εκεί και μετά τον Ολυμπιακό δεν τον συζητάμε. Μ' αρέσει η προσέγγιση σου όμως. Ο Νίκος ανεβαίνει τώρα στο λόγιο. Μετά λέτε εμένα τον διακόπτω. Είναι κάτι διαφορετικό, αλήθεια. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός στην επόμενη αγωνιστική πρέπει να κερδίσει για να αποκτήσουμε λίγο ενδιαφέρον. Ναι. Με στραματσώνει. Ναι. Οι Παουκτζίδες γκρινιάζουν από τη δεύτερη αγωνιστική που τους νικήσαμε εμείς και νόμιζαν τότε ότι τους κόψαμε το πρωτάθλημα από τη δεύτερη αγωνιστική ενώ βλέπουμε τι γίνεται. Θεωρώ επίσης ότι και ο Πανθρακικός δεν είναι ομάδα που έχει πέσει ακόμα. Όχι, κανένας δεν έχει πέσει. Καλά έχει πει ο Δημήτρης ο Ελευθερόπουλος ότι θα το παλέψουν και σίγουρα είναι πρώτες αγωνιστικές. Πέφτουν δύο, οι διαφορές είναι μικρές και νομίζω ότι θα έχουμε και πολλά διαφορετικά αποτελέσματα στη συνέχεια. Εσύ Δημήτρη, τι λες με τον Ολυμπιακό το χάος? Με κάλυψες. Όχι, δεν υπάρχει να συζητήσουμε κάτι άλλο πέρα αυτού, γιατί βλέπουμε την αγωνιστική εικόνα των ομάδων μέσα στο γήπεδο. Ότι τη μία αγωνιστική μπορεί π.χ. ο Παναθηναϊκός να πάει να κερδίσει τον Ολυμπιακό σύλλογο 3-0 και να πάει να χάσει μετά από τον Παθρακικό. Οπότε αυτομάτως φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός είναι ένα σκαλοπάτι T1. Πολλά είναι από πάνω. Νομίζω ότι παιχτικά φέτος είναι σε καλύτερο επίπεδο από κάθε άλλη χρονιά. Αυτό το κάνει να φαίνεται όμως και η αγωνιστική εικόνα των υπολείπων. Σωστό. Είναι τραγικές οι ομάδες οι άλλες. Δεν παίζει κανένα μπάλα. Το λέω τόσο εμφαντικά γιατί έτσι είναι. Έτσι είναι. Γιατί η δεύτερη και η τρίτη στην Ελλάδα μονίμως ρίχνουν τα βάρη στο παρασκήνιο και στην διαιτησία. Καλή ώρα είπε. Δεν κοιτάζουν πώς θα βελτιωθούν. Είπε για τον ΠΑΟΚ ότι και καλά ο ΠΑΣ για να το έκοψε το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι ο παδί πιστεύαν το καλοκαίρι ότι με το χύψη Τούντορ θα πάει ο ΠΑΟΚ για πρωτάθλημα. Πώς, με ποιο ρόστερ. Δηλαδή, προφανώς είναι δεύτερο. Το ρόστερ φυσικά και αυτά. Το ρόστερ στέλνει. Μα με αυτούς τους παίκτες δεν μπορεί να φουσκώνουν τα μυαλά των οπαδών και να λένε ότι πάμε για πρωτάθλημα. Φουσκώνουν τα μπαλόνια. Είναι γνωστό. Με ποιον και τι. Κοιτάμε Ολυμπιακό στη ρόστερ έχει και τι μπαλά παίζει και κοιτάμε τους υπολείπους. Πάντως αυτό. Δεν ξαναλέμε για τον Ολυμπιακό όμως όταν έχει να διαχειριστεί τέτοια τεράστια μπάτζετ. Σε αυτό, σε αυτό συμφωνώ. Και άλλο 30 μοίρες οι υπόλοιποι όμως να κοιτάξουν το μαγαζί τους και να μην υπερεκθιάζουν αυτό που έχουν και να λένε ότι αυτοί είμαστε, εκεί θα πορευτούμε. Και για να γίνουν τέλος πάντων ανταγωνιστικοί στο μόνιμο πρωταθλητή, πρέπει κάποια στιγμή να επενδύσουν και αυτοί χρήματα. Το τζάμπα πέθανε. Έτσι δεν είναι. Και πιστεύω ότι θα επενδύσει. Αλλά... Και θεωρώ και άστο και την τοποθέτηση του Αλαφούζου την Κυριακή. Που και το πρωτάθλημα στα δικαστήρια. Θεωρεί ότι θα γίνει κάποιο. Θα τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός για τα στημένα ματς. Και θα έχει μια μείωση βαθμού. Αλλά όπως είπε κάποιος δημοσιογράφος, λέει και δέχεται μείωση βαθμού Ολυμπιακός. Ποιος θα κερδίσει το πρωτάθλημα, Ολυμπιακός. Θέλω να του κάνει πλάκα, κάνει πλάκα σε όλους τους Θεοδωρίδες. Βγαίνει και λέει: βάλτε ξένους διαιτητές. Κάνει πλάκα γιατί η ομάδα του, η αλήθεια είναι ότι αγωνιστικά. Εδώ είναι κάνει πλάκα ο Μαρινάκης στο ελληνικό κράτος, παιδιά. Σωστό αυτό που λέει ο Μιχάλης. Α, μην το πάμε. Να μην πούμε περισσότερο γιατί είμαστε και ζωντανά. Λοιπόν, να περάσουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο σε ό,τι αφορά τη Super League. Δεν έχουμε και άλλο χρόνο και θέλετε να προσθέσετε κάποια άλλη. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Σίγουρα, αλλά. Το στασίδι εδώ θα παραμείνει. Να δείτε όποτε θέλετε στο πάνελ. Ωραία. Μα αρέσατε ιδιαίτερα. Συνεχίζετε να τηλεφωνείτε στο 2657 να κερδίσετε δύο προϊοντικές δωρεπιταγές προσφορά της Πίνδου και έφτασε η ώρα νομίζω να πάμε στο αγαπημένο μας ερασιτεχνικό. Ναι, ναι, γρήγορα, γρήγορα γιατί έχει 5.30 Νίκο, θέλω να σου πω. Τι έχει? Έχει 5.30. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε να δούμε τι συνέβη στην 11η στροφή. Σάργα βγαίνω, Έλενα. Στην 11η στροφή της Αλφα Ερασιτεχνικής είχαμε αποτελέσματα τα οποία συζητήθηκαν, είχαμε εκπλήξεις. Πάμε να δούμε λοιπόν αναλυτικά τι έγινε. Λοιπόν, από τις εκπλήξεις της αγωνιστικής, Σταυράκι Ανατολή 3-0, με Νίκο Κύριο πλέον στον πάγκο. Πρώτη νίκη, δεν είναι Κύριο. Ναι. Πρώτη, επιτέλους νίκη για το Σταυράκι. Κατάφερε να αποδείξει ότι ακόμη έχει τη δυνατότητα να το παλέψει. Λοιπόν. Αμπελόκηπη Βελισσάριο 0-4.
Δεν ξέρω γιατί κάποιοι είχαν διαφορετική εντύπωση για αυτό το παιχνίδι. Κρανούλα Χουλιαράδες 0-2. Ίσως αυτό το παιχνίδι θα δούμε και ρεπορτάζ. Νομίζω ότι αυτό το μάτς έχει το παιχνίδι το οποίο έγινε στο πρώτο μήχρονο που ήταν τελείως αδιάφορο, δεν είχε φάσεις. Στο δεύτερο μήχρονο η Κρανούλα ξεκίνησε με τις καλύτερες των προϋποθέσεων, κέρδισε πέναλτι και αποβολή παίχτη των Χουλιαράδων. Αλλά εκεί κάπου το έχασε. Δεν κατάφερε να διαχειριστεί το προβάδισμα, το αριθμητικό της πλεονέκτημα. Έχασε το πέναλτι ο Γκόλιας και η συνέχεια ήταν ανήκει στους Χουλιαράδες. Κέρδισαν πέναλτι, υποκαταστάθηκαν αριθμητικές ισορροπίες, πέτυχαν και δεύτερο γκολ σε μια κόντρα και οι Χουλιαράδες αποδεικνύουν ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα που θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο φετινό πρωτάθλημα. Και εμένα μου αρέσουν ποτέ τους έχω δει. Πέρα μας Σερβιανά 2-3. Τις ανατροπές έγινε. Δύο ανατροπές έγινε εκεί. Στο πέρα, ποιος ήταν αυτό το παιχνίδι. Εγώ είδα λίγο από αυτό το παιχνίδι. Είδες λίγο. Λοιπόν, 0-1-1-1, 0-1-2-1 για 2-3 στο δεύτερο ημίχρονο. Τι γίνεται, ο Δογορίτης τώρα εντυπωσιάζει. Εντυπωσιάζει μετά τις μεταγραφές. Μολύβια. Τι λένε τα καφενεία, ποιος ξύνει τα μολύβια τώρα. Ναι, θα τα πούμε μετά. 3-3 όμως τα Σερβιανά, έτσι, ναι. Τις τελευταίες μέρες. Ναι, 3-3. Το 2 στο 2 θυμόμουν εγώ. Λοιπόν, Κουτσελιά με Κρασιάτες 1-0. Με ένα ωραίο γκολ του Παράσκη. Θέλω να σας πω ότι εδώ πέρα έχει πάρα πολύ ζουμί, ψωμί, όλα αυτά που λέμε συνήθως στο παιχνίδι. Όσον αφορά το τρίτο ημίχρονο του παιχνιδιού, δηλαδή αυτό το αγωνιστικό. Είχε και αποβολή στους προπονητών, ήταν ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Πολύ ξύλο έπεφτε, όπως έλεγε και ο Χρήστος Καλύβας δίπλα. Πέφτει μόνο ξύλο, φάσεις δεν βλέπουμε. Είχαμε αποβολές και των δύο προπονητών, και τον Γιάννη Καραφέρη και τον Νίκο Γκούρα. Ό,τι καλύτερο για τον Χρήστο Καλύβα το ξύλο. Δαφνούλας με στο χώρι 0-1. Δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω το παιχνίδι. Λοιπόν, δεν τα πήγε καλά ο κύριος Μπούμπας. Έχασε τη διαχείριση αυτού του παιχνιδιού και ο δεύτερος βοηθός. Κάναν αρκετά λάθη νομίζω. Είναι ο αγαπημένος διαιτητής, το έχω καταλάβει. Όχι, δεν είναι αγαπημένος διαιτητής ο κύριος Μπούμπας. Καταρχήν έχω πολύ καιρό να σχολιάσω τα αρνητικά. Δεν είχα τύχει σε κάποιο παιχνίδι το οποίο. Τα έκανε μαντάρα, αυτό το παιχνίδι τα έκανε μαντάρα, χάσει τη διαχείριση του ρόλου. Γιατί μιλάς, δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα να βγει ένας και να πει: Καλά, ρε Αντώνιο, τα κάνεις μαντάρα στην εκπομπή χθες. Δηλαδή, το είναι ωραίο. Μα το λένε. Μα είναι ωραίο αυτό. Μιλάς, τα έκανε μαντάρα ο άνθρωπος. Μα εμάς δεν μας λένε. Πες, έκανε λάθος. Τα μούρσε. Τρελά. Σε έχει επηρεάσει το παντελόνι, εσένα. Τέλος πάντων, τώρα γιατί έχουμε και την κάρτα που είναι η ώρα. Η ώρα του παιδιού να ξανάρθει, παιδιά. Λοιπόν, αυτά με αυτό το παιχνίδι. Δεν είχα κίτρινες κάρτες, θέλω να σας πω τι έδωσα. Συνεχίζει, ντούρασε. Αυτό με διακόπτης. Και θα μπορούσα να δώσω και περισσότερες, γιατί πραγματικά έγιναν πάρα πολύ σκληρά φάουλ και ευτυχώς δεν χτύπησε κανένας. Δεν είχαμε κάποιον τραυματισμό. Σοβαρό θέλω να πάω αυτό το παιχνίδι και το κλείνω. Δαφνούλας με στο χώρι 0-1. Δεύτερη νίκη του Θανάση Τζιάλα. Πρώτη εκτός. Αρχίζει να γίνεται πολύ μάχη και στην ουρά τώρα. Εντάξει, πέφτουν έξι, πέφτουν πολύ, αλλά θα δούμε γιατί βαθμό. Μάχη θα γίνει. Μα και του Σαβράκη και του Ελιό θα γίνει. Θα ανέβει πολύ ο πύχης αυτό που, παίζουν φέτος, που θα πέσουν φέτος. Ναι, σωστό είναι αυτό που λέει Δημήτρης. Κόντσικα Κόνιτσα 1-2. Κρύα Λογκάδες 1-1. Και Μουσουτίτσα Ελεούσα 0-1. Αυτό που είναι το δεύτερο μήχρονο εγώ. Άτυχη Μουσουτίτσα, είχε δύο δοκάρια. Και η Λεούσα με έναν γκολ από πολύ νωρίς προηγήθηκε και κράτησε και το η Λεούσα σκορ. Πολύ καλή πορεία διαγράφει στα τελευταία παιχνίδια από όταν ανέλαβε ο Χαρίς. Ναι. Λοιπόν, βλέπετε εδώ τι γίνεται. Το Βελισάριο πέρασε πρώτο, πέρασε στην κορυφή μετά από αρκετό καιρό. Έχει 26, η Κρανούλα υποχώρησε δεύτερη θέση με 25, οι Χουλιαράδες πολύ ψηλά έχουν 23. Ακολουθεί η Θήλα Λεούσας με 22 και το Κουτσελιό με 20. Αυτή είναι η πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας. Μπορείτε, κυρία Αντωνίου, να συνεχίσετε. Το φέραμα. Ξέρει πολύ καλά ότι δεν βλέπω καλά στο monitor και με εκθέτει στον αέρα. Το κάνω γιατί και εγώ δεν βλέπω καλά. Στην έκτη θέση είναι το πέραμα με 18 βαθμούς. Στην ίδια επίσης συγκατοικούν με Εμπελόκηπους. 17 έχει Ανατολή, αρκετά πίσω έμεινε. 16 Κρύα, Λογκάδες και Σερβιανά. 14 έχουν η Κόνιτσα με τη Μισοτίτσα. 10 οι Μικρασιάτες, 8 το Σταυράκι, 7 το Σβεστοχώρι, 6 Δαφνούλα και 3 βαθμούς μόλις έχει η Κόντσικα. Αυτά συμβαίνουν και στην Αλφαέρας Τεχνική. Πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Θέλετε να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο, δεν έχουμε πολύ, πολύ χρόνο. Πολύ σύντομο, ναι. Για αυτό το οποίο, αυτό το οποίο έτσι βλέπουμε και το ζούμε έτσι, κάθε Σαββατοκύριακο. Για την Αλφαέρας Τεχνική μιλάω. Να κάνουμε ένα ερώτημα γενικά σε όλους μας. Να κάνεις. Υπάρχει ομάδα που θέλει να ανέβει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Υπάρχει ομάδα. Με τα ρόστερ που υπάρχουν σε αυτές τις ομάδες. Ναι. Αυτές που είναι διεκδικήτριες. Υπάρχει ομάδα που θα μπορέσει να ανέβει από το μπαράζ. Φέτος θα ανέβουν δύο. Ναι. Φέτος θα ανέβουν δύο στα μπαράζ. Οπότε νομίζω θα ανέβει ο πρώτος. Το θέμα είναι αν μπορεί να ανέβει ή αν μπορεί να σταθεί μετά στη ΓΑΜΑ. Αν μπορεί να σταθεί στη ΓΑΜΑ. Γιατί τώρα, ότι θα ανέβει με γιατί δύο εισιτήρια είναι. Μετά τα μπάτζετ πλασιάζουν. Κάτσε να ανέβει και θα δούμε αν μπορεί. Είναι και δύσκολο να ανέβει. Υπάρχουν οι χρηματοδότες. Νομίζω. Μακάρι. Για μένα η πιο σταθερή ομάδα αυτή τη στιγμή στην Αλφαέρας Τεχνική είναι οι Χουλιαράδες. Ξεκίνησαν με ένα. Είχαν στους τρεις πρώτους αγώνες δύο ήττες και μία ισοπαλία. Ρε Δημήτρη, τους είχα δει με το πέραμα και το 4-0. Και δηλαδή, είχε πάθει πλάκα. Ναι. Ήταν μετά δεν το μάτς στο κύπελο με την Παιδινή με τις 6 κόκκινες. Τώρα δεν βλέπουν ούτε την Κρανούλα. Τώρα δεν βλέπουν ούτε την Κρανούλα. Εσύ που το είδες. Για μένα, ένα σχόλιο. Για μένα είναι αυτή τη στιγμή η πιο φορμαρισμένη ομάδα και η πιο σταθερή ομάδα στο πρωτάθλημα. Ναι. Δεν έχει ούτε πάνω ούτε τα κάτω της. Έχει μια σταθερή πορεία, ένα καλό προπονητή.
Και θεωρώ ότι θα είναι ο ρυθμιστής στις πάνω θέσεις το τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν έχουν στόχο τα παιδιά στην ομάδα να ανέβουν, αλλά θα είναι ο ρυθμιστής για το τι θα γίνει. Από εκεί πέρα, εντάξει, από ό,τι φαίνεται, Κρανούλα και Βελισσάρο θα παλέψουν για την άνοδο. Ποιο θα έχει περισσότερα κουράγια και περισσότερες αντοχές. Ποιο θα αντέξει, είναι, για μένα θα έχουν πολύ αλυσβερίσει. Ο ένα πάνω, ο άλλο κάτω και ξανά το αντίθετο. Συμφωνώ. Και καλύτερο πρωτάθλημα φέτος από πέρυσι. Καμία. Ναι, δεν το συζητάμε. Όπω και στην ουρά θα γίνει ο κακό χαμό. Άμα σκεφτεί τη Μουσιωτίτσα με το ρόστερ που έχει αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη ζώνη. Ναι. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Είναι έκθετο τέλος τώρα. Μιχάλη. Θεωρώ και εγώ ότι Κρανούλα και Βελσάριο φυσικά και θα παλέψουν. Οι Χουλιαράδες, θυμάμαι, τέταρτη αγωνιστική δεν είχαν κάνει νίκη ακόμα. Και πήρα τον Κώστα το Σιόντι για να με βγάλει το ρεπορτάζ. Τρένα να μην προσωπεί. Ιστορίες του Μιχάλη Τσάγκα. Ναι. Και... Μιχάλη, είναι... Κώστα. Την επόμενη μέρα το Σάββατο μου λέει να με παίρνει κάθε Παρασκευή. Να σου λέω ποιοι είναι. Είσαι γουρλή. Σου πήγε για ένα τραπέζι το Σάββατο πουθενά, κανένα μπουκάλι. Όχι. Άκρη. Μου χρωστάει ακόμα το περσινό. Μην το πει, μην το πει, μου το πει σε μένα, μην το πει αυτό. Τι γίνεται στον αέρα σήμερα. Μου χρωστάει ακόμα το Σιόντι, αν μα βλέπει. Είναι στο μαγαζί ο Κώστας. Το κέρασμα από το κύπελο πέρυσι, έτσι. Λοιπόν, και να ευχαριστήσουμε τους συνδυατές μου, Λευτέρη. Λευτέρη, για λίγο την διοικησία μετά. Πολύ σύντομα, να πούμε ότι και η Ελεούσα είναι από τις ομάδες που θέλουν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Τώρα δεν ξέρω αν φτάνουν για τη γάμα εθνική. Από εκεί και μετά, εγώ έχω ξεχωρίσει ήδη δύο ομάδες που θεωρώ ότι θα υποβαστούν και από εκεί και μετά παίζονται όλα. Μάλιστα, Λευτέρη και κλείνουμε. Νομίζω Κρανούλα και Βελισσάρο θα είναι δύο διεκδικητρίες για την πρώτη θέση. Mm-hmm. Αλλά νομίζω και η Μισοτίτσα θα ανέβει στη συνέχεια. Μάλιστα. Ο Αλέξο Τάτσο έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Όσο και αν γελάσει. Όχι, ξέρετε γιατί γελάω. Έχω το κουτί με τα λουκούμια. Σου δώσα ένα λουκούμι για την ανακάλυψη ότι θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα το Βελισσάρο και Κρανούλα. Όχι. Το λένε όλοι, το υποστηρίζουν όλοι. Παιδιά, θα δούμε το ρεπορτάζ από την Κρανούλα. Κρανούλα Πλιαγάδη 02. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν πειράζει, συγχωρεμένη, θα τα πούμε πάρα πολύ. Δεν βλέπετε τι ώρα έχει πάει. Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε ρεπορτάζ. Είστε πάρα πολύ καλοί. Ποια ζωή από ό,τι περίμενα ακόμα. Ρεπορτάζ από Κρανούλα, διαφημίσεις και ακολουθεί διαιτησία. Μείνετε εδώ, Σπορτσαρένα. Πρέπει κάποια στιγμή. Δεύτερο πήγαινε, δεύτερο! Μαρμούτα!